Και γραμμένο για το πότε θα αρχίσει το show, ναι. Και... Αυτά τέλεια θα είναι. Ωραία, σήμερα τι θα κάνουμε για μας, σήμερα θα είναι υπέροχο. Σήμερα θα κάνουμε για εσάς τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Α, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε ετοιμαστεί. Ναι. Οπότε... Κατάλληλα και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ωραία, πολύ καλά θα κάνετε. Έχω ένα μισό λεπτό. Με τον καλλιτέχνη πρέπει να μιλήσουμε. Θα μας πει ένα ποίημα ο Σπύρος ο Γραμμένος, ο οποίος κυκλοφόρησε και καινούριο δίσκο, τον έχω εδώ. Ο δίσκος λέγεται λίγο πριν τα 30. Όχι 30, 30 δεν έγινε. 30 είμαι, 30 δεν έγινε. Ο Σπύρος θα γίνει όπου να. Ο Σπύρος θα μας πει ένα ποίημα. Όχι, θα πούμε μαζί με τον Πάνο. Α, μαζί με τον Πάνο. Ο Σπύρου είναι, απλά εγώ και καλά βοηθάω νέους καλλιτέχνες. Ωραία, και ένα τραγούδι αμέσως μετά. Ποιος είναι ο τίτλος του ποίηματος? Μάλλον να ρωτήσουμε καταρχήν από πού εμπνέεστε ως καλλιτέχνες και γράφετε αυτά τα ποίηματα. Λοιπόν, ξεκινάω, έχω πάρα πολύ καιρό τώρα. Έχω φτιάξει μια μεγάλη συλλογή ποίηματων, η οποία ονομάζεται λίγο πριν τα 30, είναι ο δίσκος αυτός. Η συλλογή ονομάζεται «Χέζομαι και γράφω». Μάλιστα. Είναι τα ποίηματα που γράφω στο χέσιμο. Είναι ποιοτικά αυτά, Ναι, το συγκεκριμένο που θα σας πούμε σήμερα λέγεται «Χέζομαι και γράφω για το Γιωργάκη». Είναι το όνομα τυχαίο ή έχει κάποια σχέση? Είναι τυχαίο το όνομα. Έτσι εννοείται. Εμπνεύστηκα από το παλικάρι που είχε βγει και είχε πει το «Δίνω κι εγώ ένα μισθό να σώσω αυτή τη χώρα» και ήταν άνεργος. Α, ήταν άνεργος! Ωραίο. Πολύ ωραίο. Σατανάσεις εδώ. Δημιουργήστε τώρα να σας αφήσω εγώ. Θα πούμε ποίημα του Σπύρου, θα πούμε και ένα τραγούδι του Σπύρου. Του Σπύρου, εσύ δηλαδή τι δουλειά έχεις εδώ, τίποτα έτσι για πόρτα. Ναι, εγώ ήρθα να υποστηρίξω το υπό. Είναι το support. Το support, καλά κάνεις. Σας αφήνω τότε την τέχνη σας, γιατί... Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά. Αύριο στο Principal, μη τους χάσετε και... Μπράβο. Αλλά εντάξει. Οι έξι νι, που όταν το άκουσα αυτό νόμιζα ότι ήταν τα έξι νι. Είναι το μόνο εκ που πραγματικά προετοιμάζει τους Έλληνες για αυτό που θα κάνουν σε αυτή τη χώρα. Ναι. Τα έξι νι. Εντάξει, ένα χιούμορ κακό κάναμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πέρα από την πλάκα τα παιδιά είναι καταπληκτικά. Και ο Πάνος και ο Σπύρος είναι μοναδικές περιπτώσεις ανθρώπων. Και εμείς θα είμαστε την Δευτέρα και πάλι μαζί σας, γιατί αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Τι θέλετε? Και στη Ρόδο είπε ένα φίλο. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Ακολουθεί τον ντρούπλα. Εντάξει, πρέπει να πάμε. Μην κόψετε από αυτήν. Πάμε, ξεκινάμε κυρίες και κύριοι. Πάμε, παιδιά, βάρετε. Δίνω κι εγώ ένα μισθό να σώσω αυτή τη χώρα. Σου δίνω και το σύνθημα, Γιωργάκη μας, προχώρα. Έχω έναν υπολογιστή, τηλέφωνο, κιθάρα. Έχω και μία μηχανή. Ψαλίδια, μια τσατσάρα. Αν είναι να γλιτώσουμε γρήγορα από την κρίση. Αφού εγώ τα έφαγα, ας φάω το γαμίσι. Να κάτσω εγώ στα τέσσερα, να έρθετε από πίσω. Και άμα πονέσω, κράτα με και θα το συνηθίσω. Ανέβασε το ΦΠΑ, βάλε έμεσους φόρους. Γάμα το ασφαλιστικό και ψάξε κι άλλους πόρους. Στη σύνταξη να βγαίνουμε μετά το θάνατό μας και όποιος θα ζήσει πιο πολύ, μετά τα 70, να είναι με χρονοχρέωση η ώρα 1.50. Μπράβο. Έβγασε την τηλεόραση και τρομοκράτησέ μας. Κάντε φτωχό φτωχότερο. Γιωργάκη, τέλειωσέ μας. Αν δεν πληρώσουμε εμείς, ποιος θα τα πληρώσει? Ο πλούσιος που μάτωσε για να μας ξελασπώσει. Μπράβο! Έβγε! Λειτουργήμα! Πραγματικά λόγια. Γιωργάκη, σε παρακαλώ πριν κλείσω αυτό το πείμα. Ορκίσου ρε γαμώτη μου πως θα είμαι εγώ το θύμα. Πως άσπρη μέρα δεν θα δω, ανάσα δεν θα πάρω. Πως δεν θα έχω χρήματα να δώσω ούτε στο χάρο. Κι εσύ που είσαι εκεί ψηλά, στο μέγαρο μαξί μου, να είσαι πάντοτε καλά και πρόσεχε ψυχή μου. Γιατί ο Δεκέμβρης πέρασε, όμως έρχεται κι άλλος και εκείνος θα είναι δύσκολος και ακόμη πιο μεγάλος. Έφυγε! Μπράβο! Ανκόρ! Ανκόρ! Κι άλλο! Πήγαμε πολύ αργά, θα το κάνουμε. Ωραία, ναι, δεν σε πειράζει. Χίλιες φωνές, χίλια τραγούδια και χίλιοι μπάτσοι, αγγελούδια.
Και ένα σύνθημα γραμμένο σε έναν τοίχο με έκανε απόψε να σκεφτώ αυτόν τον στίχο. Γράφω αστεία τραγουδάκια για τον έρωτα. Μα κάτι ώρες βλέπω πράγματα ξενέρωτα. Εκεί που είμαι αραχτός και ερωτευμένος, βλέπω του κράτους το φρουρό και μου χαλάει τον ιρμό. Ήταν μια τρίτη στις 5:30 θυμάμαι. Σε μια πορεία σε αντίκρισα στον δρόμο. Μια σε κοιτούσα στα κλεφτά την άλλη σου έκανα ματιά. Ήρθα κοντά και σε ακούμπησα στον νόμο. Και χίλιες φωνές, χίλια τραγούδια και χίλιοι μπάτσι αγγελούδια. Και ένα φτέρνισμα της διπλανής κυρίας χάλασε τη σειρά που λες μιας θημηρίας. Κι εγώ φωνάζω σ' αγαπώ και με κοιτάς και σε κοιτώ και βλέπω κόλαση να γίνεται τριγύρω. Και τι να γράψω, τι να πω, τι να σου τάξω στο χαμό. Θέλεις να πιάσω ένα μπάτσο να τον δίνω. Ναι! Μια σπίδα, θες ένα γκλόπ. Θες να ξυλώσω ένα στόπ, θες να κεράσω μια ρετσίνα ή λίγο γύρω. Μας κάνανε οι πατσιτούμε στη στιγμή του πανικού. Σε χάσα πάλι και μας δείχναν δακρυγόνα. Δε σε ξανά δα πουθενά γίναν οι μέρες μου κενά. Και πέσα πάλι με τα μούτρα στον αγώνα. Και χίλιες φωνές, χίλια τραγούδια και χίλιοι μπάτσι αγγελούδια. Και ένας άχρηστος με κράνος και ασπίδα μας καταράστηκε μωρό μου τα σειδά. Δεν είναι τίτλοι τέλους. Τι είναι. Δεν κάνει και στο σκύλος. Ποιος. Στο σκύλος. Τι.